Λοιπόν, κύριε Μαυροϊδάκο, καλημέρα. Ο κύριος Στράτος Μαυροϊδάκος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ειδικών Φρουρών. Λοιπόν, κύριε Μαυροϊδάκο, τι έγινε χθες? Για πείτε μας και εσείς τη δική σας εικόνα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Τεζάρης, mm-hmm. απλώς είμαστε πλέον σε μια χώρα που συλλαμβάνουμε τον αστυνομικό, δεν ασχολείται κανένας, δηλαδή έχει περάσει σαν ρουτίνα, και αυτό είναι το επικίνδυνο, ότι βγαίνουν κάποιοι μπαχαλάκιδες, κλείνουν το δρόμο. Αρχίζουν και προκαλούν φθορές. Ναι. Έχει περάσει στο DNA μας, σαν καθημερινότητα αυτό. Αυτό μας λέει και ο Μιχάλης. Δεν κινήθηκε κανένας εναντίον των ταραξιών, ας το πούμε έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε για μπαχαλάκιδες χουλιγκάνους. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια συγκέντρωση ή διαδήλωση. Βγήκαν από την ΑΣΟΕ και πήγαν να τα σπάσουν. Δεν είναι ότι, ότι κάνανε μια συγκέντρωση με αιτήματα και πανό κτλ. Βγήκαν να τα σπάσουν και δεν κινήθηκε κανένας εναντίον τους. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Προσέξτε, να τους αφήσουμε να εκτονωθούν. Ναι. Είδαμε ότι είχε κλείσει η τροχέα το ανωδικό ρεύμα, το ρεύμα προς Πατήσια δηλαδή. Το ρεύμα προς Αθήνα ήταν κανονικά. Θα δείτε λεωφορεία, αν δείτε στο πλάνο εκεί που προσπαθεί να απεγκλωβιστεί. Αυτό είδα, κύριε Μαρδακό, εκεί τρόμαξα. Όταν βλέπω θα δείτε λεωφορεία. Βλέπω λεωφορείο δίπλα, βλέπω αυτοκίνητα, δηλαδή είναι κανονική ροή, κανονική μέρα. Να σας πω και κάτι. Ναι. Ο αστυνομικός, ο οποίος είναι από τους έμπειρους της άμεσης δράσης, ναι, με 15 χρόνια υπηρεσία, κοιτάζει να σώσει τον εαυτό του και το περιπολικό. Αυτά τα δύο έχει πολιτεί. Η πολιτεία του έχει δώσει ένα όπλο, δεν έχει ούτε κρότου λάμψης, ούτε χημικά. Αυτό του έχει δώσει η πολιτεία, σύμφωνα με τον νόμο, όταν απειλεί τη ζωή του, μπορεί να κάνει χρήση για εκφοβιστικούς πυροβολισμούς. Θα μου πείτε πυροβολή μέσα στην Πατησίων. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί όπως είπε ο κ. Τεζάρης, θα ήταν ένα καμένο περιπολικό και θα βλέπαμε εικόνες, να είστε σίγουροι, της Νέας Σμύρνης, τον αστυνομικό, αν μην τον ξεχνάμε, τις δράσεις που τον είχαν πάρει και τον είχαν, ήταν αιμόφυρτος επί ώρα στο οδόστρωμα και σώθηκε από θαύμα. Άρα έκανε το σωστό, λέει, το αστυνομικός, έτσι. Εγώ κατά την άποψή μου δεν είχε κανέναν άλλο τρόπο αντίδρασης από τη στιγμή που βρέθηκε εκεί. Και πάμε τώρα στο γιατί βρέθηκε εκεί. Όταν υπάρχει κυκλοφορία, αυτό το περιπολικό είχε φύγει, να ξέρετε, είχε μαζί του, ήταν ο οδηγός, ο συνοδηγός και ένας υπαστυνόμος επόπτης της άμεσης δράσης, οι οποίοι κάνανε εποπτεία στα περιπολικά. Είχε φύγει από το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και ερχόταν από την Πατησίων. Είχε υπερβολική κίνηση και από αυτό που ισχυρίζεται ο συνάδελφός μου είναι ότι δεν μπορούσε να διαφύγει σε κάθε το δρόμο και αναγκαστικά εγκλωβίστηκε εκεί. Από τη στιγμή που εγκλωβίστηκε και δεν εγκατέλειψε το περιπολικό, διότι αν έφευγε όπως κάνανε και άλλοι δύο συνάδελφοί μου, το περιπολικό θα είχε καεί. Και σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή, εμένα μου αποκαλεί μεγάλη εντύπωση, θα επικροτήσουμε, αφήνουμε το περιπολικό και τρέχουμε να φύγουμε οι αστυνομικοί για να γλιτώσουμε, mm-hmm. και αφήνουμε να καεί το περιπολικό. Δηλαδή είναι πράγματα ανήκουστα, ήταν όλο ένα λάθος. Αν άφηνε το περιπολικό να καεί και έφευγε αυτός και ήτανε, δεν σήκωνε όπλα, δεν έκανε τίποτα, θα χρεωνόταν στην ουσία το περιπολικό, θα χρεωνόταν δηλαδή ότι χάσαμε ένα περιπολικό? Βέβαια, από τη στιγμή που βρέθηκε στην Πατησίων, ναι, και άφηνε το περιπολικό και έφευγε όπως οι άλλοι δύο συναδελφοί μου, αυτή τη στιγμή θα είχε καεί ένα περιπολικό και θα λέγαμε πάλι σαν ρουτίνα αυτό που είπα στην αρχή, έλα μωρέ τι έγινε. Κύριε Μπρεδάκο, καλημέρα. Κάψε ένα περιπολικό τα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Να κάνω μερικές ερωτήσεις για να μας διευκρινίσετε κάποια πράγματα, επειδή γνωρίζετε άριστα τα επιχειρησιακά της ελληνικής αστυνομίας. Ένα, υπάρχει άσυλο στα πανεπιστήμια? Γιατί χθες δεν κινήθηκε κανείς προς την ομάδα των ατόμων που προκαλούσαν επεισόδια. Η πανεπιστημιακή αστυνομία υφίσταται ως δομή? Επίσης, η ομάδα δράση, γιατί την ώρα των επεισοδίων παρέμεινε στο πεδίο του Άρεως, όπως το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε να απέχει από τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας? Τι ακριβώς τελικά συμβαίνει? Είναι κάποια εντολή, να ξέρουμε. Γι' αυτό ναι, ακριβώς ρωτάω. Πάμε στο πρώτο. Mm-hmm. Για την πανεπιστημιακή αστυνομία, στην οποία υπηρετούν 1000 ειδικοί φρουροί, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 200. Οι 800 έχουν πάει στα αστυνομικά τμήματα και πολύ καλά έχουν πάει στα αστυνομικά τμήματα, διότι για να κάνεις αυλαβές διελεύσεις δεν βοηθάει σε κάτι, αλλά δεν ευθύνονται αυτά τα παιδιά, ούτε η αστυνομία. Ευθύνονται, σας το λέω ξεκάθαρα, οι Βρετανικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν βάλει τίποτα από αυτά που είχαν υποσχεθεί, ούτε τουρνικέ, ούτε κάμερες. Τίποτα απολύτως. Κλείνουν δηλαδή πονηρά το μάτι σε κάποιους
Οπότε κανένας αστυνομικός δεν μπαίνει μέσα σε πανεπιστήμιο από την πανεπιστημιακή αστυνομία, αφού δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ώστε να κάνει τη δουλειά του. Οι υπόλοιποι, όταν από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον άσυλο, γιατί δεν μπαίνουν και γίνονται έκτομες ενέργειες όπως προβλέπεται από τον νόμο? Και πάμε τώρα σε αυτό που πολλές φορές ο συνδικαλιστής δεν πρέπει να μπαίνει σε επιχειρήσια. Καλά, εγώ θα το κάνω γιατί ξέρετε. Είστε έμπειρος άνθρωπος, εντάξει, γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό ακριβώς, επειδή βιώνουμε το θέατρο του παραλόγου. Πρέπει να σταματήσει. Ναι, θα μπορούσατε να βρεθείτε και εσείς, κύριε Μαρουδάκο, εκεί πέρα όμως, δίπλα. Αυτό το θέμα. Και αυτό σα το λέω. Επιχειρησιακά, όταν υπάρχει πάντοτε προεκλογική περίοδος, να είστε σίγουροι ότι κοιτάνε αυτοί που έχουν την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδίου της αστυνομίας, να μην υπάρχουν μάχες σώμα με σώμα, να σας το πω έτσι, γιατί εκεί δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ή θα υπήρχε μάχη σώμα με σώμα, ή θα πήγαιναν οι δημιουργοί και άντρες ομάδας δράσης να πετάξουν χημικά. Αφού η ομάδα δράση ήταν στο πεδίο του Άρεως και καθόντουσαν. Αυτό σας λέω. Δεν πήρε κανένας από αυτούς εντολή. Ήταν 30 μπαχαλάκιδες, δεν ήταν παραπάνω. Να κάνουν μια κίνηση έτσι ώστε να σταματήσουν αυτά τα επεισόδια. Τώρα, για ποιο λόγο γίνονται αυτά, που πάντα γίνονται κατά την άποψή μου για πολιτικούς λόγους, το γνωρίζουν οι ίδιοι. Αλλά λέτε εικόνα, λοιπόν, λόγω εκλογών δηλαδή δεν την πλήρωσαν οι μπαχαλάκηδες, την πλήρωσε πολύ γρήγορα αστυνομικός από ό,τι είδαμε, δηλαδή κινήθηκε άμεσα. Όλα κινήθηκαν άμεσα εναντίον του αστυνομικού, συνελήφθη, όλα τα σχετικά. Ενώ κανονικά, ενώ όπως λέτε εσείς, έκανε αυτό που έπρεπε. Οι αστυνομικοί μεταξύ μας, για να μην κρυβόμαστε, όταν βλέπουν τέτοια περιστατικά και βλέπουμε μια μεγάλη σπουδή να συλληφθεί ο αστυνομικός, να ακούγεται για διαθεσιμότητα, να ακούγονται διάφορα και να βλέπουμε τους μπαχαλάκηδες να κάνουν ανενόχλητο έργο τους, ξέρουμε μεταξύ μας για ποιο λόγο γίνονται. Γίνεται γιατί υπάρχει, και να μην κρυβόμαστε, υπάρχει προεκλογική περίοδος και δεν θέλει κανένας από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία να δημιουργηθούν επεισόδια, δηλαδή μάχες σώμα με σώμα αστυνομικών με μπαχαλάκηδο, διότι μπορεί να υπάρχουν χειρότερα περιστατικά κατά την άποψή. Κύριε Μαυροϊδάκο, παρεμβαίνω και πάρε και συγχωρέστε. Τα λέει όλα πάντα. Τα λέει όλο. Ο κύριος Μαυροϊδάκος είναι έμπειρος άνθρωπος, τώρα τα γνωρίζει. Ερώτηση. Επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση, δηλαδή εγώ επαναλαμβάνω, πριν από 20 μέρες είχαμε ένα περιστατικό στην Ερμού που κάψαμε περιπολικό και εκεί αστυνομικός έβγαλε όπλο χωρίς να χρησιμοποιήσει. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ενός δυστυχήματος είτε από την πλευρά της αστυνομίας είτε από την πλευρά ατόμων οι οποίοι πραγματοποιούν επεισόδια τη δεδομένη στιγμή, με πάντα έχοντας ως γνώμονα την εικόνα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή και την αδράνεια που υπάρχει, σας προβληματίζει? Και Θεσσαλονίκη, τώρα το βράδυ είχαμε προφανώς μετά από αυτό επιθέσεις αστυνομικούς πάλι. Ναι. Πάντα υπάρχει, να ξέρετε, από τη στιγμή που βρίσκεται αστυνομικός σε περιπολικό, ο οποίος έχει, σας ξαναλέω, η πολιτεία του έχει δώσει ένα όπλο. Ας τους βάλουν άοπλους, δηλαδή φτάνουν πλέον να λέμε τέτοια πράγματα, ας τους βγάλουν άοπλους για να σώσει τη ζωή του, θα βγάλει το όπλο. Δεν λέμε ότι θα το στρέψει. Δεν το είδαμε πουθενά να το στρέψει για να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Ο αστυνομικός θα κάνει αυτό που είναι εκπαιδευμένος μέσα από τους κανόνες εμπλοκής που υπάρχουν και λέει ξεκάθαρα ο νόμος περί χρήσης όπλου από αστυνομικό ότι θα κάνει εκφοβιστικούς πυροβολισμούς όταν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό το ξύνεφο που υπάρχει, ότι άστο λίγο να δούμε τι θα γίνει και βλέπουμε, νομίζω ότι αν δεν παρθούν άμεσα αποφάσεις ή να εμπλακεί ο αστυνομικός ή να μείνει πολύ μακριά, όπως είπε ο κ. Στεζάρης, την ομάδα δράση να κοιτάει τα κινητά της σε απόσταση 100 και 200 μέτρων, τα πράγματα θα οδηγηθούν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και νομίζω ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινότητα και των απλών πολιτών. Διότι όταν ένας πολίτης περπατάει στο απέναντι πεζοδρόμιο της Πατησίων και ακούει πυροβολισμούς, δεν τον νοιάζει τον πολίτη για ποιο λόγο γίνεται αυτό και όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε εμείς τώρα. Τον νοιάζει η ασφάλειά του, προφανώς. Η ασφάλειά του. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Βέβαια, τώρα μιλάμε για την Πατησίων, μιλάμε για μια αγορά τώρα. Εντάξει, είναι ασοέ, εντάξει, βγαίνουν μπαχαλάκηδες, αλλά μιλάμε για μια αγορά και μιλάμε για έναν δρόμο μποτιλιαρισμένο με λεωφορεία, με αυτοκίνητα κτλ. Τα οποία, εντάξει, όλοι κινδυνεύουν σε αυτή τη φάση. Ναι. Μήπως,
Μήπως δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτοκίνητα, λέω εγώ. Ναι. Μήπως δεν έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή, έπρεπε να έχει κλείσει πατήση, είναι τελείως. Λογικό είναι. Ναι. Με το ίδιο σκεπτικό που έκλεισε το ανωδικό ρεύμα τη πατήση, έπρεπε να κλείσει και το καθοδικό. Γιατί μιλάμε ότι όπως γνωρίζει την πατήση. Τα δύο μέτρα, του βλέπετε ότι ανεβαίνουν την νησίδα, δύο μέτρα απόσταση είναι. Δηλαδή, ναι, αυτό μια νησίδα χωρίζει τον δρόμο, δεν χωρίζει καμιά μεγάλη απόσταση. Δύο μέτρα. Εδώ ένα φίλο Κυψελιώτη μα λέει πριν από 4 μήνες ήμουν μέσα στο τρόλι, το 4 λέει, που περνάει πίσω από την ΑΣΟΕ. Μπροστά μου είδα ομάδα να χτυπάει και να σπάει το παμπρίζ του περιπολικού με 2 ένστολους μέσα, οι οποίοι έφυγαν ανάποδα στη Χέιδεν για να σωθούν. Το τρόλι έφαγε 5-6 πέτρες, λέει. Ομολογώ, λέω ότι φοβήθηκα πάρα πολύ, λέει. Ναι. Και καταλαβαίνω και τι ένιωσε ο οδηγός του περιπολικού. Και καταλαβαίνω και Μαυροϊδάκο. Ισχύει. Και αυτό ισχύει προφανώς. Ναι, αλλά προσέξτε, αυτό δεν το μάθατε ποτέ. Όχι, αυτό δεν το μάθαμε. Και πόσα άλλα, κύριε Μαυροϊδάκο, δεν μαθαίνουμε πολύ. Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ, όντως. Έχετε δίκιο. Αυτό ποτέ δεν το μάθαμε. Δεν το μάθατε ποτέ. Σπάσαμε ένα μπαμπρίζ, ωραία, έφυγε το περιπολικό, ανάποδα για να σου πει. Κινδύνευσαν οι αστυνομικοί. Δεν έγινε τίποτα. Ή αν το αφήνανε το περιπολικό να καεί, πάλι δεν θα γινόταν τίποτα. Θα είχαν μια ιδέα αστυνομική στην πλάτη του. Γιατί δεν ενήργησαν. Όταν ενεργούν, λένε γιατί ενεργούν. Σωστά. Και κανένα δεν συγκινείται, έτσι. Κανένα δεν συγκινείται προφανώ. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Όπως είπε ο κ. Στεζάρης, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Απλώς το επικίνδυνο της υπόθεσης είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχει εικόνα ούτε ένας αστυνομικός να λιθοβολείται και να πέφτει στα χέρια ανθρώπων που θέλουν αίμα αστυνομικού. Διψάνε για αίμα αστυνομικού αυτοί, δεν κάνουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό θέλουν να κάνουν. Να πάρουν ένα αστυνομικό στα χέρια τους, να τον κατακρεουργήσουν. Mm-hmm. Ούτε βέβαια εικόνα να πέφτουν πυροβολισμοί μέρα μεσημέρι στην Πατησίων από έναν αστυνομικό που έχει βρεθεί από λάθη άλλων μέσα στην Πατησίων, πιστεύω εγώ, εγκλωβισμένο στην κίνηση και δεν μπορεί να φύγει. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να ξέρετε ότι θα υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνω και με βρετάκο ότι και αυτά που λέτε ότι και εσείς το ίδιο θα κάνατε στη θέση του, έτσι. Προσέξτε, από τη στιγμή που βρίσκεσαι εκεί και δεν φεύγεις, εγώ με 15 χρόνια εμπειρία στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων έχω βρεθεί πολλές φορές σαν οδηγός περιπολικού σε παρόμοιες καταστάσεις. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις, αλλά η εκπαίδευσή μου του αστυνομικού, του έμπειρου αστυνομικού που είναι χρόνια, δεν θα αφήσει το περιπολικό να φύγει σαν φοβισμένος για να σωθεί. Άλλωστε, εδώ φτάνουμε σε ένα άλλο άκρο, κύριε Μαυροϊδάκου. Δηλαδή, όταν ο αστυνομικός φοβάται. Ποιος ο ρόλος του, θα παρατήσει, ξέρω εγώ, ας κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, αν επικροτούμε ότι άρχισε να τρέχει, δηλαδή κυνηγάει την αστυνομία 30 άτομα, ας το περιπολικό φύγει και τρέχει να σώσει τη ζωή σου, δεν νομίζω ότι είναι εικόνα αυτή. Αν μπούμε στη λογική του αστυνομικού να σκέφτεται ότι του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, καλό θα είναι να παραιτηθεί ο άνθρωπος, να κάνει κάποια άλλη δουλειά, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Εμείς δεν μπορεί να. Μα Μαυροϊδάκο, το έχουμε κοινό αυτό. Στη μάνη το λέμε αυτό, να ξέρει. Ναι, όχι. Δηλαδή, εδώ φτάνουμε πλέον. Ότι. Λοιπόν, και Μαυροϊδάκο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη.